Συζητάμε με τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη, για την πρόοδο των εργασιών, της εγκατάστασης και τη δημιουργία δικτύου και της εγκατάστασης φυσικού αερίου στους δρόμους της πόλης και στα σπίτια. Κύριε Δήμαρχε, ερχόμενος κάποιος στην πόλη της Φλόρινας, βλέπει παντού έργα είτε σε εξέλιξη είτε τελειωμένα τμήματα του αγωγού του φυσικού αερίου. Πώς εξελίσσεται η σύνδεση με το εθνικό δίκτυο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του δικτύου στο εσωτερικό της πόλης? Πράγματι, το δίκτυο φυσικού αερίου αναπτύσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, μέσα στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Ήδη έχει γίνει ένα μεγάλο τμήμα του εξωτερικού αγωγού από τον Περδίκα μέχρι και τη Φλόρινα και παράλληλα σκάβουν και συνεργεία μέσα στη Φλόρινα. Θεωρώ ότι μέσα στο 2023 θα αρχίσουν και οι πρώτες συνδέσεις. Όπως γνωρίζετε, η Φλόρινα ήταν η μοναδική πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας ενεργειακού δήμου που δεν είχε τηλεθέρμανση. Ήταν ένα έργο το οποίο συζητιόταν και είχε αρχίσει από το 2006, όταν είχαν πρωτοπάρει τότε την έγκριση από τη ΔΕΗ για να δώσει θερμική ενέργεια από το εργοστάσιο της Μελίτης, και δυστυχώς μέχρι και το 2019 είχε γίνει ανατμήματο εξωτερικός αγωγός, αλλά δεν είχε προχωρήσει μέσα στη πόλη. Έτσι, μετά την ανακοίνωση του νέου ΕΣΕΚ από τον Πρωθυπουργό για το κλείσιμο των εργοστασίων, αναγκαστήκαμε και εμείς, μετά από μια σειρά εγγράφων με τα Υπουργεία και την ΔΕΗ, να κατευθυνθούμε σε άλλο ενεργειακό μέσο, και εκείνη τη στιγμή το πιο πρόσφορο ήταν το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο. Έτσι, με τη βοήθεια των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εντάχθηκε το έργο στο Ταμείο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ένα έργο 22 εκατομμυρίων η αγωγή, συν ένα άλλο περίπου 22 εκατομμύρια πάλι, που απευθύνεται στους συνδημότες μας και έχει να κάνει με την δωρεάν τοποθέτηση της εσωτερικής εγκατάστασης και των λεβιτών στα σπίτια. Αυτό το είχατε προαναγγείλει και εσείς όταν το ζητήσατε, το θυμάμαι, εσείς από την κυβέρνηση. Προχώρησε αυτό και μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει αίτηση από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί έτσι και να κάνει δωρεάν τη σύνδεση, και πότε θα γίνει αυτό? Ήδη το έργο το αναπτύσσει η ΔΕΔΑ. Έχει νοικιάσει εδώ πέρα κατάστημα που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και με ανακοίνωσή της θα αρχίσουν οι αιτήσεις από τους συνδημότες μας, ώστε να μπούμε σε ένα προγραμματισμό και αγοράς των λεβιτών, αλλά και τοποθέτησής τους. Άρα ο δημότης σας θα πηγαίνει να παίρνει το λέβητα το μικρό, να το κουμπώνει, θα το πληρώνει και θα το παίρνει πίσω τα χρήματα ή θα το παίρνει δωρεάν? Θα είναι ένα πρόγραμμα εξοικονομώ που θα γίνει μέσα από τη ΔΕΔΑ. Δωρεάν θα είναι όλα για τον συνδημότη. Δεν θα πληρώνει κάτι. Δεν θα πληρώνει τίποτα. Είναι 100% επιδοτούμενο αυτό που λέμε. Είναι πρωτόγνωρο, όπως καταλαβαίνετε, για Δήμο. Και να τονίσω κιόλας ότι ο Δήμος μας μπήκε στο σχεδιασμό του φυσικού αερίου από το 20 και μετά. Τη στιγμή που άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας είχαν μπει πολλά χρόνια πριν. Και παρόλα αυτά, μπορώ να πω ότι είμαστε και λίγο πιο μπροστά από αυτούς στην εξέλιξη του έργου. Αισθάνεστε δικαιωμένος γι' αυτό? Θεωρώ ναι, παρότι η ενεργειακή κρίση έχει αυξήσει τη τιμή του φυσικού αερίου και υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, και λογικό είναι και από τη μεριά μου, θα έλεγα, γκρίνιες ως προς τη τιμή της κιλοβατόρας. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είμαι δικαιωμένος με την έννοια ότι δίνουμε μια εναλλακτική πρόταση στον Δημότη της Φλόρινας, δωρεάν, που δεν θα χρειάζεται απόσβεση, μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να τονίσω ότι το δίκτυο αυτό του φυσικού αερίου θα μπορεί να λειτουργήσει και με μεικτό καύσιμο, δηλαδή στην εξέλιξη του έργου θα μπορεί το φυσικό αέριο να αντικατασταθεί κατά ένα μέρος από βιοαέριο ή από κάποια άλλα αέρια όπως είναι το υδρογόνο. Γενικότερα προσπαθούμε να είμαστε μέσα στις εξελίξεις. Ωραία. Σίγουρα είναι και ένα πράγμα το οποίο, μπαίνοντας σε προεκλογική χρονιά, ίσως μπορούμε να πούμε ότι είναι και το σημαντικότερο που έχει να επιδείξει η Δημοτική Αρχή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέρμανση, νομίζω είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα, για να μην πω ότι είναι το μοναδικό μέχρι τώρα που αναπτύσσεται και υλοποιείται μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε σχεδιαστεί. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι ένα άλλο μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατασκευή του δηληστηρίου και του αγωγού από το φράγμα 30 φυλιάς μέχρι τη Φλόρινα.
Για την ίδρυυση αυτό αφορά. Για την ίδρυυση, παρότι είμαστε μέσα στα νερά, η πόλη της Φλόρινας το καλοκαίρι δεν έχει νερό, με αποτέλεσμα το 2020 να έχουμε διακοπές που επιφέρανε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω και αυτό το έργο είναι σε εξέλιξη και θα το δούμε άμεσα. Κάτι πρακτικό να πούμε για το Δημότη. Το φυσικό αέριο είπατε ότι μπορεί να έχει τελειώσει το έργο το 23. Η παροχή γνωρίζετε πότε μπορεί να ξεκινήσει? Η παροχή, ναι. Δηλαδή ο επόμενος χειμώνας θα τον προλάβουμε ή ακόμα θα γίνονται συνδέσεις? Σας είπα πριν ότι εκεί πέρα που ολοκληρώνονται οι συνδέσεις, εκεί θα υπάρχει και η παροχή. Σταδιακά θα γίνει. Δεν θα γίνει δηλαδή, δεν θα τελειώσει όλο το έργο έτσι ώστε όλοι να πάρουν ταυτόχρονα το φυσικό αέριο. Σταδιακά όπου γίνονται οι συνδέσεις θα μπορεί να χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο. Άρα την πρωτοχρονιά του 24 θα μπορούσε κάποιος να εκεί. Πιστεύω ότι κάποιοι δημότες μας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Ευχαριστώ θερμά. Σε εξέλιξη και θα το δούμε άμεσα. Κάτι πρακτικό να πούμε για το Δημότη. Το φυσικό αέριο είπατε ότι μπορεί να έχει τελειώσει το έργο το 23. Η παροχή γνωρίζετε πότε μπορεί να ξεκινήσει? Η παροχή, ναι. Δηλαδή ο επόμενος χειμώνας θα τον προλάβουμε ή ακόμα θα γίνονται συνδέσεις? Σας είπα πριν ότι εκεί πέρα που ολοκληρώνονται οι συνδέσεις, εκεί θα υπάρχει και η παροχή. Σταδιακά θα γίνει. Δεν θα γίνει δηλαδή, δεν θα τελειώσει όλο το έργο έτσι ώστε όλοι να πάρουν ταυτόχρονα το φυσικό αέριο. Σταδιακά όπου γίνονται οι συνδέσεις θα μπορεί να χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο. Άρα την πρωτοχρονιά του 24 θα μπορούσε κάποιος να εκπαιδευτεί. Πιστεύω ότι κάποιοι δημότες μας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Ευχαριστώ θερμά. Τη δυνατότητα αυτή. Ευχαριστώ θερμά.